Εγώ πάντως σαν επικεφαλής συνδυασμός δεν έχω στείλει κανένα μήνυμα. Εγώ ενημέρωνα όλα τα μέλη του μελητηρίου, είτε είναι ενήμερα είτε δεν είναι, ότι έχουμε εκλογές τον Δεκέμβριο 10-11-12, να κοιτάξουν εάν είναι ενήμερα και επομένως να μπουν στη διαδικασία την εκλογική. Έληξε στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας η προθεσμία που είχαν στη διάθεσή τους τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας προκειμένου να τακτοποιηθούν οικονομικά ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις εκλογές του Δεκέμβρη. Κρίνοντας και με προηγούμενες, θα λέγαμε, προεκλογικές περιόδου για το ποιοι είχαν τη δυνατότητα ενήμερων μελών να ψηφίσουν, ήταν ως συνήθως ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 50%. Δηλαδή από τα 12.000 μέλη που είχαμε παλιότερα στο επιμελητήριο, περίπου τα 6.000 είχαν τη δυνατότητα να είναι η εκλογική βάση. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, από τα περίπου 10.000 μέλη που έχουμε, εκτιμώ ότι πάλι ένα 50% θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές που πρόκειται να τις έχουμε στις 10 και 12 Δεκεμβρίου. Οι υποψήφοι και κυρίως οι επικεφαλείς των τριών σίγουρων συνδυασμών κινούνται δραστήρια κάθε ημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Αποδεικνύεται ωστόσο ότι η οικονομική κρίση είναι ισχυρότερη από τις προσπάθειες που καταβάλουν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος και σοβαρότερος λόγος που το ενδιαφέρον των μελών του επιμελητηρίου για τις εκλογές είναι περιορισμένο. Τονίζει μεταξύ άλλων ο υποψήφιος Μάρκος Δέμπας. Αν κρίνουμε βέβαια ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, πολλές επιχειρήσεις έχουν μπει σε αδράνεια, έχουμε μία σοβαρή οικονομική κρίση, για αρκετές από αυτές ακόμα και τα 30 ευρώ που είναι το χρόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις ή 60 ευρώ για κάποια άλλα νομικά πρόσωπα, ακόμα και αυτό το ποσό φαίνεται ότι είναι, θα λέγαμε, δύσκολο σε κάποιους να το πληρώσουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έτσι κι αλλιώς, σαν επιμελητήριο, εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον, από τη στιγμή που έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα της συνδρομής του επιμελητηρίου, από το 2015 και μετά, να ενημερώσουμε τα μέλη και κυρίως τους λογιστές των επιχειρήσεων, ότι πλέον το τέλος γεμί, το τέλος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, είναι πλέον υποχρεωτικό. Εμείς έστειλε το επιμελητήριο ως όφιλε ένα μήνυμα και ένα SMS ή ένα email σε όλες τις επιχειρήσεις μέλη της, γιατί το επιμελητήριο στέλνει σε όλους και λέγοντας ότι προκειμένου να συμμετάσχετε στις εκλογές του επιμελητηρίου θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να είστε ενήμεροι οικονομικά. Αυτό ήταν το μήνυμα. Καμιά σχέση με οφειλές, καμιά σχέση με πίεση και ίσα ίσα δεν είναι βιαστικό, είναι και άργησε μάλλον να φύγει αυτό το μήνυμα.